Γεια σας, καλώς ήρθατε στο ντοκιμαντέρ μας, όπου παίζουμε με τον Γκέραλτ του Witcher 3, στο οποίο ήρθαμε σε αυτό το νησί στα Σκάλεγγε να τα εξερευνήσουμε και να δούμε τι κρύβει. Βγαίνοντας από θάλασσα και περπατώντας στόχες, αντικρίζουμε αυτό το καραφλό αρχίδι που κάθεται εδώ δίπλα στη φωτιά. Ανεβαίνουμε τον όμορφα στρωμένο δρόμο, περικυκλωμένο βέβαια από την απαιτούμενη φύση σε ένα τέτοιο είδους νησί, όπου ακούμε παράξενους ήχους να έρχονται από την κορυφή του βουνού. Έτσι εξερευνήσουμε σαν άνθρωποι που γίνανε ντοκιμαντέρ το τι κρύβει αυτό το βουνό. Σε αυτό το βουνό κρύβει ένα τεράστιο φρικιό το οποίο ο Γκέραλτ θα αντιμετωπίσει. Πάμε μωρικόκορα. 48 επίπεδο GR Griffin μας προτείνει να μην τα βάλουμε μαζί του, αλλά επειδή εμείς είμαστε ηλίθιοι αρχαιολόγοι, φυσικά σκοπεύουμε να τα βάλουμε μαζί του. Αλλά έχουμε μαζί μας το υπέρτατο όπλο της Αμερικής και της Ρωσίας, κάτι δυνατότερο από τις πυρηνικές βόμβες. Έχουμε τον Γκέραλτ. Ο οποίος ξεκάνει το γήπα χωρίς καν μεγάλη προσπάθεια. Με ευχαρίστηση βλέπουμε τη φωλιά και τα μέρη που τα οποία έχει χέσει ο γήπας και βρίσκουμε μαλακίες. Επίσης βρίσκαμε ένα κλειδί, ένα μήλο και κάποιες σημειώσεις. Τι θες να πάρω, μαλακισμένο? Διαβάζοντας τις σημειώσεις βρεθήκαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ψάξουμε αυτή την περιοχή χρησιμοποιώντας φυσικά τις μαγικές αισθήσεις του Γκέραλτ. Του περίφημου φυσικά αυτού Witcher. Wolfhide, εσύ τι μας έχεις εδώ? Leatherstraps, εσύ τι μας έχεις? Όπα, ένας σταυρός. Αυτό ήταν, παιδιά, το βουνό που εξερευνούσαμε σήμερα στο επεισόδιο μας στο ντοκιμαντέρ. Ελπίζουμε να σας δούμε στο επόμενο, στο οποίο θα εξερευνούμε στο αν ο Γκέραλτ μπορεί να γίνει πρωταθλητής βουτιών στη θάλασσα. Για να το αποδείξουμε αυτό, φυσικά, σαν άνθρωποι με νορμάλ νοημοσύνη, θα ανεβούμε στη γέφυρα απέναντι στη πόλη της Σκάλιγκα και θα πηδήξουμε κάτω. Μέχρι τότε όμως ευχόμαστε να περνάτε καλά, να μάθατε διάφορα πράγματα σήμερα και να σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο, φυσικά.